όπως διέταξες, αρχοντά μου. Ας ξεκινήσει το παιχνίδι. Ο Σκρίμπλς, δεν απολαμβάνω τίποτα περισσότερο από ένα παιχνίδι με Στεφάνη. Βασιλιά Ιόνη, συγγνώμη, αλλά νομίζεις ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να αξιοποιήσουμε το στρατό? Τι άλλο έχετε να κάνετε? Η προφητεία είναι αρκετή για να προστατεύσουμε τον Όβελμορ, στρατηγέ Μακγκρίφιν. Καταστρέφεις το παιχνίδι! Σερ, έχουμε ένα επίγον ζήτημα. Βρήκαμε ένα μάγο. Ο μάγος εδώ, ο μάγος εκεί. Ωραίο παιχνίδι, μην το χάσετε. Ακούστε, εγώ είμαι ο Τίμηθο, ο ροαφέντης του χρόνου. Και έχω ταξιδέψει μέχρι τα πέρατα του κόσμου. Ο Τίμηθορ, ούτε ένα, γεια σου, ούτε ένα. Πέρασε καιρός, βασιλιά Ιωάννη, αλλά δείχνεις τέλεια. Όχι, πώς είσαι, βασιλιά? Όχι, τώρα είναι αργά, συνέχισε. Α, πού είχα μείνει? Εγώ είμαι ο Τίμηθορ, μπλα μπλα μπλα. Και όπως μελετούσα το χρόνο και το χώρο, ανακάλυψα αυτό. Ο γιος μου! Εχμάλωτος των υποτών του Μπέρναμ! Αυτά παθαίνεις αν ψάχνεις για το Invincibus. Σερ, αψηφώντας την προφητεία, ο πρίγκιπας Άρουιν βάζει όλο τον Όβελμορ σε κίνδυνο. Άρα προτείνεις να τον αφήσω εκεί? Η δουλειά μου τελείωσε. Ο Τίμηθορ φεύγει. Ξέχασα τα κλειδιά μου. Πολύ ωραία. Στρατηγέ Μακγκρίφιν, ετοίμασε μια ομάδα διάσωσης αμέσως. Ναι, ναι, φυσικά. Στρατιώτες! Πρέπει να σώσετε τον πρίγκιπα Άρχουιν. Μπορεί να μην είναι ικανός να γίνει μελλοντικός ηγεμόνας του βασιλείου μας, είναι όμως ο γιος μου. Για τον Όβελμορ! Για τον Όβελμορ! Ανησύχησα μήπως ο στρατηγός ζητούσε από εμάς να σώσουμε τον Άρχουιν. Μα θα τον σώσω. Εσύ? Φυσικά. Α, γιατί είσαι φίλη του Άρχουιν? Όχι, απλώς εγώ ψοφάω για δράση. Και γιατί είναι φίλος σου? Γιατί θα του το τρίψω στη μούρη ότι πιάστηκε εχμάλωτος και εγώ τον έσωσα. Ω, ίσως να έρθω μαζί σου. Μήπως χρειαστεί να σε σώσω? Θέλεις βοήθεια? Είμαι εντάξει. Κοιτάξτε, ο Μπρόντι έφερε στο σπίτι ένα μικρό φίλο του. Δεν είναι ένας φίλος. Είναι ο Άρχουιν, ο πρίγκιπας του Νόβελμορ. Και εγώ, ο Μπρόντι, ο πρίγκιπας του Μπέρναμ, τον εξουδετέρωσα και τον έφερα σαν εχμάλωτό μου. Βασικά θα έλεγα ότι απλά με ξεγέλασες. Μπράβο, γέ μου. Νόμιζα ότι θα έφερνε το Invisibus. Νόμιζα ότι δεν σε νοιάζει. Τι προτείνεις να κάνουμε τώρα τον εχμάλωτό μας? Λέω να τον αφήσουμε. Ποιος το είπε αυτό? Φοβερή πρόταση. Αφού είναι πολύτιμος εχμάλωτος, βασιλικής καταγωγής, να τον πάμε στη σουίτα των επισήμων. Αλλά θα πρέπει να τον παρακολουθούμε στενά. Καμπούμ! Ναι, κύριε μου! Οδήγησέ τον στη σουίτα των επισήμων, αλλά να τον παρακολουθεί στενά. Όπως ακριβώς είπε ο Μπρόντι. Όπως ακριβώς είπε ο Μπρόντι. Τι ευγενική κίνηση. Είμαι περήφανος για σένα. Αυτό ήταν κοπλιμέντο από τον μπαμπά σου. Το ξέρω. Η σουίτα, τι κομψό. Δεν είμαι χαρούμενος που είμαι εχμάλωτος, αλλά εκτιμώ την ευγένεια των ανθρώπων. Ανυπομονώ να πάω στη σουίτα. Βασικά την αναγεννήσαμε. Ναι! Εντάξει, νομίζω ότι πλησιάζουμε λίγο προς το... Σερ Μπένετ, Σερ Φόρθουιτ, είναι ώρα για τη σύσκεψη με τον στρατηγό Μακγκρίφιν. Γι' αυτό τον λόγο ήρθαμε κι εμείς να σε πάρουμε. Είναι ακριβώς εδώ. Εδώ? Έλα λίγο προς τα αριστερά. Hey, από πού ήρθες? Μόλις ήρθα με το ανεμόπτερο. Είσαι εντάξει? Είμαι το άτομο με τις περισσότερες γνώσεις εδώ, αλλά κάνουν τα πάντα για να με κρατήσουν μακριά από τις στρατιωτικές συσκέψεις. Γιατί? Ίσως γιατί είσαι το άτομο με τις περισσότερες γνώσεις εδώ. Σήμερα το πρωί βρήκα φίδια στα σκεπάσματά μου. Ευτυχώς τα συμπαθώ. Σταμάτα το! Oh, είναι ακίνδυνο. Μπορείς να εκπαιδεύσεις ένα ζώο με λιχουδιές, όπως κάνω με τους λύκους μου. Hey, μικροφιδάκι, σήκω, κάνε στροφές, δώσε μου φυλάκια. Καλό φιδάκι! Γεια σου! Τύραγκον! Άρχοντα των δράκων!
Καμπούμ! Παλιά φιλοεχθρά μου! Οι πληροφοριοδότες μου λένε ότι οι πότες από τον Όβελμορ πηγαίνουν να σώσουν τον πρίγκιπα Άργουιν! Εχμαλωτήσαμε τον πρίγκιπα Άργουιν! Ποιος έκανε ένα τέτοιο τολμηρό άθλο! Δεν είναι σημαντικό! Το πιο σημαντικό είναι να τους σταματήσω πριν φτάσουν εδώ, ώστε να είμαι εγώ ευνοούμενος του Λόρδου Μπάιρον! Και αν τους καταστρέψεις, θα γίνεις εσύ ο ευνοούμενός μου! Με συγχωρείς, αλλά αν ο ευνοούμενός του γίνει δικό σου ευνοούμενος, τότε! Αχ, γι' αυτό είναι τόσο δύσκολο να είμαστε φίλοι. Χρειάζομαι μερικούς δράκους για να επιτεθούν στο στρατό του Νόβελμορ. Ω, πράγματι, έχω μια καινούργια φουρνιά από νέους δράκους. Φοβερά τέρατα που υπακούν κάθε διαταγή μου. Για δες τους! Εξαιρετικά! Τώρα, ίσως ένας εφευρέτης να ταξιδεύει μαζί με τους υπότες. Ο Ντάριο Νταβάντσι, θέλω να πιαστεί ζωντανός! Οι δράκοι μου δεν θα αποτύχουν. Είναι η ενσάρκωση της δύναμης και της κακίας. Ο στόχος είναι όρατος! Ελέγξτε τον άνεμο! Ετοιμάστε τα όπλα! Κρίμα! Αστόχησα! Α, Γουίν, μόλις έχασες την τελευταία στρατιωτική σύσκεψη! Στο γήπεδο του γκολφ που ξέχασες να με καλέσεις. Ούψ! Στρατηγέ, δεν ξέρω αν δεν με συμπαθείς, επειδή δεν είμαι στρατιωτικός ή επειδή είμαι γυναίκα και ειλικρινά σκασίλα μου. Δεν ήρθα για να με συμπαθήσεις, ήρθα για να βοηθήσω να σωθεί ο Άργουιν. Καλά, μόλις καταστρώσω ένα σχέδιο, θα το μάθεις. Συγγνώμη, δεν έχεις σχέδιο. Καλά, συγγνώμη, Μπρι και κολλάς. Γιατί εγώ υποτίθεται ότι πρέπει να ξέρω πώς να σώσω ένα πρίγκιπα! Είσαι επικεφαλής του στρατού! Πες τα κάτω! Δεν θα μου δίνεις εσύ εντολές! Ετοιμαστείτε να αντιμετωπίσετε την οργή των παιδιών του Τίραγκον! Απίθεση! Οι διαταγές σου, στρατηγέ! Τρέξτε μακριά! Γκουίν! Όταν τα βάζεις με τη φωτιά πρέπει να έχεις ανθεκτικά εργαλεία! Μια ομπρέλα! Τα έκανα για αστείο! Μπράβο σου, Ντάριο Νταβάντσι! Αυτός είναι ο εφευρέτης, Δράκη! Πιάστε τον! Καλά έκανα που ήρθα! Σταμάτησέ το! Ντάριο! Συγγνώμη! Ναι, Γουίν, σε διατάσσω να τον κυνηγήσεις! Κρατήσου, Ντάριο! Μπορώ να κάνω κι αλλιώς! Εντυπωσιακό! Κυνηγήστε την! Ανόητη δράκη! Πιάστε την! Σε πιάσα κι εγώ! Κράτησέ το! Θα πιάσα τον Τίραγκον! Θα μετανιώσεις την ώρα και τη στιγμή που τόλμησες να τα βάλεις μαζί μου! Εσύ θα μετανιώσεις για τη μέρα που έβαλες αυτά τα ρούχα! Γουίν, πρόσεξε η δράκη! Έχω εκπαιδεύσει τα δρακάκια μου από μωρά και τώρα θα σε κάνουν 1000 κομμάτια! Εντάξει... Πιάστε την! Γιατί δεν την πιάνετε! Ναι, αυτό είναι το θέμα. Τα δρακάκια αντιδρούν καλύτερα στις λιχουδιές παρά στα μαστίγια. Όλα εντάξει, δεν θα σας χτυπήσω. Πού είναι τα καλά δρακάκια? Δώστε μου φυλάκια! Κοιτάξτε!
Όχι άλλα μαστίγια. Ζήστε ελεύθερα τώρα. Να προσέχετε! Γουίν Γκρέιστον, σου χρωστά με τις ζωές μας. Ήταν τιμή μου, στρατηγέ. Αλλά τώρα φοβάμαι ότι θα πρέπει να σε συλλάβω. Τι? Γιατί? Δεν μπορείς να παρεμβαίνεις και να δίνεις εντολές στο στρατό. Πάει περίπατο η πειθαρχία και τον εφευρέτη. Μα ποιος θα σώσει τον πρίγκιπα Άργουιν? Είναι η χειρότερη σουίτα που έχω δει ποτέ.